Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γρυκάτ, κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Πραγματικά πάρα πολύ με ρωτάτε, τώρα που έχω γίνει μαμά, τι κουβαλάω και πώς το κουβαλάω. Αρχικά να σας πω ότι δεν κουβαλάω τα πάντα σε μία τσάντα. Δηλαδή, έχω την τσάντα του μικρού, βασικά έχω δύο τσάντες του μικρού, μία μεγάλη και μία μικρή. Σίγουρα την τσάντα σας την έχω δείξει σε κάποιο βίντεο. Αν το βρω, θα περνάει εδώ, όπου είναι μία τσάντα μεγάλη και ενσωματώνεται με φερμουάρ. Στο πλάι της μία τσέπη, τσαντάκι δηλαδή. Εκεί έχω όλα τα πράγματά του, αλλά σίγουρα κάτι θα έχω και στη δική μου τσάντα για να μπορεί να είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο. Γιατί πια να σας πω, εγώ μεγάλες τσάντες δεν κρατάω. Προσπαθώ να κρατάω μικρές τσάντες γιατί θα κουβαλάω τη τσάντα, το παιδί, τη τσάντα του παιδιού, το ενσωματωμένο τσαντάκι όπως είπαμε. Οπότε στην ουσία έτσι κι αλλιώς δεν κουβαλάω για μένα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε η τσάντα μας είναι σχετικά μικρή. Για να μην σας βασανίζω άλλο, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι έχει αυτή η τσάντα. Αρχικά να σας πω ότι η τσάντα μου είναι αυτή εδώ, την αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, αυτήν έχω τώρα για φθινόπωρο. Πρώτα-πρώτα μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της. Είναι Ζάρα, είναι περσινή η κολεξιόν του Ζάρα. Ή προπέρσινη, μπορεί και προπέρσινη. Δεν θυμάμαι λίγο, μετά το παιδί... Δεν ξέρω, μπερδεύω λίγο τις χρονολογίες. Βασικά ήταν και παιδί και κορονοϊός και δεν θυμάμαι τίποτα. Το θέμα είναι ότι είναι Ζάρα. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι λουστρίνη, πάει και με μαύρα και με καφέ και με αυτά που φοράω σήμερα, με τα πάντα πάει. Δεν είναι δηλαδή δεσμευτικό το χρώμα έτσι αυτό το μελιτζανί. Μου αρέσει γιατί έχει και το λουρί το μεγάλο, οπότε μπορώ να το φοράω και έτσι, αλλά μπορώ να το κρατάω και έτσι. Αυτή εδώ η φούντα μου αρέσει να βγαίνει έξω, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι κλείνει, δηλαδή έχει αυτό εδώ και έχει ένα καπάκι το οποίο κλείνει και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όλα κλείνονται μέσα και είδες κλάτς, κλείνει και με μαγνήτη και έχει και από κάτω τα ποδαράκια της όπου μπορείς να την ακουμπήσεις κάπου και να μην πέσει. Την ανοίγω λοιπόν και το πρώτο που βγάζω είναι τα κλειδιά, μία αρμαθιά κλειδιά. Βασικά αυτά τα κλειδιά είναι του σπιτιού έξω στην εξώπορτα, του σπιτιού μέσα στην πόρτα, της πίσω πόρτας, της αποθήκης και μετά είναι και τα κλειδιά για το σπίτι το πατρικό μου, το γονιόν μου. Και φυσικά τα βρίσκω μόνο με αυτό το οποίο το έχω πάρει από τζάμπο. Παιδιά, αυτό το φλαμίγκο το αγαπώ πραγματικά. Ελπίζω να έχουμε τα τζάμπο άλλο τέτοιο φλαμίγκο γιατί εγώ θέλω να πάρω οπωσδήποτε. Τι έχουμε εδώ, λοιπόν, έχουμε φυσικά τα γυαλιά μου, τα οποία γυαλιά, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο και σας έχω τα γυαλιά και την τσάντα από Tine. Εντάξει, αυτά τα γυαλιά τα λατρεύω, πραγματικά. Αυτά φοράω τώρα συνέχεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο φακός τους, μ' αρέσει που πηγαίνει με όλα μου τα ρούχα, πραγματικά, ακόμα και με αυτά τώρα που φοράω. Η θήκη είναι σούπερ. Είναι σε ένα χρώμα το οποίο, τα γυαλιά εννοώ, το οποίο και βλέπεις καλά, αλλά και είναι και μοντέρνο. Και η θήκη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο, το βλέπεις εδώ ότι είναι σαν τρίγωνο, πώς να το πω. Γυαλιά πάντα και παντού, είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά, αλλά αυτή η συννεφιά ξέρεις τι, με το άσπρο το φως, γιατί οι περιόδες εκνοβολίες πάντα υπάρχουν. Θα συνεχίσω με κλειδιά αυτοκινήτου, επειδή εμείς μένουμε αρκετά μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Συνήθως, όχι συνήθως, συνέχεια, γιατί ούτε mini market δεν έχει κοντά μας. Συνέχεια παίρνω το αυτοκίνητο για να πάω στο οπουδήποτε. Από σούπερ μάρκετ μέχρι mini market μέχρι... Οπότε τα κλειδιά είναι απαραίτητα και να σας πω την αλήθεια, είτε τα βάζω πίσω μου ακριβώς, που είναι το τραπεζάκι της εισόδου ή τα βάζω μέσα στην τσάντα κατευθείαν, πάντως προσπαθώ να μην τα βάζω πουθενά αλλού γιατί τα χάνω. Θα συνεχίσω με πορτοφόλι, ναι. Αυτό το πορτοφόλι, αν το φας στο κεφάλι, έχεις μείνει στον τόπο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά όπλο, ένα πολύ δυνατό όπλο που έχουμε στην τσάντα μου. Εκτός από λεφτά, έχει όλο βλακίες, έχει πάρα πολλές κάρτες, που να πω την αλήθεια δεν ξέρω γιατί τις κρατάω. Καλά, προφανώς έχει την ταυτότητα, την άδεια οδήγησης, το δίπλωμα οδήγησης κτλ. Αλλά ναι, είναι, βασικά είναι αντρικό αυτό το πορτοφόλι και δεν βρίσκω γενικά γυναικεία πορτοφόλια που να είναι μεγάλα. Όλα τα πορτοφόλια είναι μικρά. Και εγώ, εμένα μου αρέσει δηλαδή να κουβαλάω χαζομερούλες του τύπου όλες τις κάρτες που ποτέ δεν μου είναι και τόσο, πώς να το πω, τόσο χρήσιμες. Αλλά έχω, ας πούμε, έχω κάρτες, αλλά και από διάφορα πράγματα. Ας πούμε, έχω κάρτα από τις κουρτίνες που έφτιαξα. Μπορώ αυτή την κάρτα να την κουβαλάω πάντα μαζί μου. Κάρτα, για παράδειγμα, Assyrian Guilds, των Αγγλικών, ας πούμε. Δεν τη χρειάζομαι συνέχεια. Κάρτα της παιδιάτρου μας. Την παιδιάτρου μας την έχουμε στο κινητό.
Εντάξει, θα μου πει: μπορεί να, είναι, να γίνεται οτιδήποτε. Να μην έχει διαθέσιμο το κινητό σου εκείνη τη στιγμή και να πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι είναι αρκετά φορτωμένο για το ποσοστό που χρησιμοποιώ εγώ πράγματα από εδώ μέσα. Επιμένω ότι η χρήση του είναι για φωνικό όπλο. Συνεχίζω. Εντάξει, αυτό είναι σαν την τάντα Sport Billy. Δεν ξέρω αν. Sport Billy, τώρα αν είσαστε πιο μικροί, δεν θα ξέρετε. Τέλος πάντων, είναι σαν το μαγικό κουτί. Χωράει πάρα πολλά πράγματα, μην το βλέπετε έτσι. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι το κινητό μου. Ναι, γιατί θα σας δείξω το κινητό μου. Πρώτα-πρώτα δεν το αποχωρίζω. Δεύτερον, έχω ανακαλύψει τώρα πρόσφατα μία σούπερ θήκη. Είναι φανταστική. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τέλεια θήκη σε στυλ πορτοφόλι. Και είναι πραγματικά σε στυλ πορτοφόλι. Γιατί εάν δείτε εδώ, μπορείτε να βάλετε και κάρτες σας. Εγώ εδώ έχω βάλει τις κάρτες από όλα τα μαμαδίστικα, δηλαδή από prenatal, από mother care. Γενικά η αλήθεια είναι ότι αυτές τις κάρτες θέλω να τις έχω άμεσα διαθέσιμες, γιατί ας πούμε παραγγέλνω κάτι, παραγγέλνω διάφορα πράγματα και θέλω να τις έχω στο κινητό μου, γιατί συνήθως από το κινητό μου παραγγέλνω. Οπότε παραγγέλνεις κάτι, ζητάει την κάρτα μέλους, τσουπ, το βάζεις. Κάτσε να έρθω πιο κοντά να το δεις. Λοιπόν, βλέπεις ότι είναι τέλεια η θήκη, πραγματικά είναι φανταστική. Έχει και το σήμα της Ideal of Sweden. Λοιπόν, σας έβγαλε τις κάρτες να το δείτε. Λοιπόν, έτσι είναι μέσα και από πίσω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω ότι μπαίνει σε θήκη μέσα κανονικά, ότι είναι τέλειο, μπαίνει και κάθεται ακριβώς για το κινητό μου. Η Ideal of Sweden φυσικά είναι σουηδική. Αυτό μου αρέσει που κλείνω το μαγανί. Και να σας πω ότι κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας έχω τα πάντα για την Ideal of Sweden, γιατί έχει φανταστικές θήκες για κινητά, όχι μόνο τέτοιες, αλλά πολύ ωραίες περίτεχνες, αξεσουάρια κινητά. Έχει αυτά τα δαχτυλίδια που μπαίνουν εδώ πέρα, που κρατάς το κινητό και δεν σου πέφτει. Εγώ διάλεξα αυτή γιατί μου αρέσει περισσότερο που είναι έτσι στιβαρή και καμιά φορά όταν ο μικρός θέλει ας πούμε να παίξει και να πέσει, δεν το αφήνω να πέσει, αλλά και να πέσει δεν έχει πρόβλημα, είναι πραγματικά στιβαρή. Βλέπετε εδώ ότι εξέχει, το κινητό δηλαδή είναι πιο μέσα, οπότε δεν έχετε πρόβλημα να πέσει και να γρατζουνιστεί. Και να σας δείξω και κάτι που αποκλείεται να το έχει κάποια θήκη. Πρώτον, είναι σούπερ και αυτή η θήκη, γιατί βλέπετε εδώ είναι, έχει σχέδιο και επίσης είναι μαγνητική. Τσουπ, τη βάζεις, δεν πέφτει. Νομίζω ότι έχω βρει την καλύτερη θήκη. Δεν το θέλεις αυτό, το πετάς. Θέλεις να βγάλεις μια φωτογραφία, το βγάζεις. Είναι πραγματικά τόσο τέλεια. Λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να σας το δείξω από κοντά. Κοιτάξτε. Τέλεια. Λοιπόν, η θήκη είναι απίστευτη, κρατιέται και μόνη της. Είναι σαν μια οποιαδήποτε θήκη. Αν θέλεις λοιπόν οτιδήποτε να αποσπάς αυτή τη θήκη από αυτή, απλά τη βγάζεις, είναι μαγνητική, θέλεις να τραβήξεις μια φωτογραφία, δεν θες να κουβαλάς όλο αυτό, τη βγάζεις και μετά εύκολα όπως την έβγαλες, την ξαναβάζεις. Ορίστε. Τέλειο. Να σας πω ότι εμένα αυτό μου ήρθε με ΕΛΤΑΜ στην πόρτα μου όμως και ήρθε σε αυτή την υπέροχη θήκη μέσα σε κουτί κιόλας, οπότε να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασμένο. Εδώ σας δείχνει και τη θήκη αλλά και άλλες θήκες και αξεσουάρ που μπορείτε να δείτε και σας έχω και το καλύτερο βέβαια με τον κωδικό BB Greek Cat 15, έχετε 15% έκπτωση, αλλά φυσικά μπορείτε να μπείτε να δείτε και τις εκπτώσεις μέσα, γιατί έχει σε πάρα πολλά ήδη εκπτώσεις και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και φυσικά συμβατά με πάρα πολλά κινητά. Έτσι λοιπόν εγώ πραγματικά από τότε που έβαλα αυτή τη θήκη δεν την αποχωρίζομαι. Οπότε τσεκάρετε το και με τον κωδικό μου, αξίζει. Το επόμενο είναι ακουστικά. Λοιπόν, αυτά είναι για το κινητό. AirPods δεν τα λένε, νομίζω. Λοιπόν, εγώ πια δεν ζω χωρίς αυτά, να ξέρετε. Είναι με Bluetooth, έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Είναι για το κινητό μου συγκεκριμένα, νομίζω. Βασικά θα σας το έχω από κάτω. Είναι πραγματικά τέλεια, γιατί τα χρησιμοποιώ παντού. Και στον δρόμο, και στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι. Όπως για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση στην οποία θυλάζω το μικρό και δεν μπορώ τα χέρια μου να τα έχω στο κινητό. Μπορείς βέβαια να ακούσεις και βιντεάκια στο YouTube έτσι, να το ξέρετε. Με το που τα βάλεις στην θήκη φορτίζουν και είναι τέλεια. Δεν είναι κουδουνίστρα, αν και ο μικρός πολλές φορές το χρησιμοποιεί για κουδουνίστρα και εγώ του το δίνω καμιά φορά για κουδουνίστρα. Είναι, παιδιά, καραμέλες. Καραμέλες που καίνε λίγο. Είναι Is Mint. Όσοι είσαστε 30 κάμπος ο και, σίγουρα τις ξέρετε. Δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα, εμείς τις παίρνουμε από εξωτερικό.
τις αγαπώ πραγματικά. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μεταλλικό κουτάκι. Να σας τις δείξω κιόλας. Σε αυτές με έχει μυήσει ο άντρας μου, γιατί πραγματικά τρώει αρημονίως τέτοιες. Εγώ δεν τρώω τόσες πολλές, επειδή θυλάζω κιόλας. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ, οι πάρα πολύ μικρούλες. Αλλά πολύ θαυματουργές, αν θέλεις να ανανεώσεις την αναπνοή σου και να τη φρεσκάρει. Πείτε μου αν έχετε κάτι εσείς σε φαγόσιμο ή σε τσίχλα ή σε καραμέλα που παίρνετε συνήθως, έχετε πάντα στην τσάντα σας. Θα συνεχίσω με μαντιλάκια. Αυτά εδώ είναι στα σεπτόνα baby. Τα χρησιμοποιώ και εγώ, αλλά τα χρησιμοποιώ και για το μικρό. Να σας πω ότι μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα και δεν έχουν παραμπένς και τα λοιπά. Είναι αυτά εδώ, τα αγαπώ. Είναι και μικρούλια, αλλά μέσα έχει μεγάλο μαντιλάκι, δηλαδή δεν είναι τόσο, απλά είναι διπλωμένο. Δεν έχει επίσης συνόπνευμα, δεν έχει σαπούνι, δεν έχει αλλεργιογόνα, είναι τέλειο. Συνεχίζω με υγιεινή. Αυτό είναι αντισηπτικό πάλι από σεπτόνα. Είναι για τα χέρια με aloe vera. Αυτό έχει νόπνευμα, αλλά μ' αρέσει γιατί δεν κολλάει. Εγώ δηλαδή δεν συνήθιζα να έχω αντισηπτικά για το δρόμο, γιατί κολλάγανε και ήθελα κάπου να πλύνω τα χέρια μου. Αυτό είναι τέλειο. Συνεχίζω με μάσκα. Αυτή η μασκούλα μ' αρέσει γιατί εκτός του ότι λέει Magic Mood και είναι ένα υπέροχο κατάστημα ηλεκτρονικό και instagramικό, το οποίο έχει πολλά αξεσουάρ που βλέπετε, ας πούμε αυτό εδώ είναι από Magic Mood επίσης, και μου αρέσει επειδή είναι υφασμάτινο και το βάζω, το πλένω και τα λοιπά και κάθεται πάνω μου σούπερ. Δεν θα το βάζω τώρα γιατί έχω το κραγιόν, αλλά κάθεται πάνω μου σούπερ. Μασκούλα παιδιά, οπωσδήποτε έχει γίνει η καθημερινή μας συνήθεια. Θα συνεχίσω με δύο προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά αλλά πάρα πολύ θαυματουργά. Να έρθω πιο κοντά να το δείτε, είναι η Size Up Mascara από Sephora. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αυτή φοράω και σήμερα. Να σας δείξω εδώ. Είναι τέλεια! Είναι τέλεια! Είναι τέλεια, φανταστική. Αν δείτε, οι βλεφαρίδες είναι out of this world. Και επειδή δεν κολλάνε κιόλας, μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου για να βάζω και κατά τη διάρκεια της μέρας. Και αυτό εδώ είναι από Catrice. Είναι διαμαντάκι, πραγματικά. Το ανακάλυψα πρόσφατα, μπορώ να πω. Σε ένα πακετάκι από Catrice. Λοιπόν, είναι lip balm στην ουσία, αλλά έχει χρώμα, είναι έτσι, βγάζει αυτό το κερασί έτσι το πολύ όμορφο. Να σας πω λοιπόν ότι είναι πολύ ενυδατικό, είναι με υαλουρονικό, είναι με καρπούζι, goji berry, ginger, ρίζα από ginger και αγγούρι. Πάρα πολύ όμορφο, τα χείλη μένουν ενυδατωμένα όλη την ημέρα και μπορείς να το βάλεις και κάτω από τη μάσκα, δεν κολλάει καθόλου, είναι super. Είναι αυτό εδώ, πραγματικά έχω σωθεί που το έχω. Θα συνεχίσω με ένα μασητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και μπορείς να το κάνεις το οτιδήποτε, δηλαδή μπορείς να παίξεις με το μικρό. Πάντα το έχω αυτό για ώρα ανάγκης. Και έχω και ένα δείγμα από Pharmacep, μια κρέμα αλλαγής πάνας. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι έτσι και μικρή. Μυρίζει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά της Pharmacep από την σειρά Mild και μου αρέσει τόσο πολύ πραγματικά. Μας βολεύει, γιατί είναι και σε αυτό το, πώς να το πω, το σχήμα. Αυτό μπορείτε να το ζητήσετε σαν δειγματάκι, αν παραγγείλετε από φαρμακείο ή πάτε να πάρετε πράγματα από φαρμακείο, μπορείτε να το ζητήσετε σαν δειγματάκι να το δοκιμάσετε. Και να το δοκιμάσετε, αλλά και να το έχετε και στην τσάντα σας. Last but not least, και τελειώσαμε, είναι άδεια, και όμως είναι άδεια, είναι αυτό που με έχει σώσει, αυτό που το αγαπώ πάρα πολύ, αυτό που δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτό. Είναι λοιπόν το Dream Big Planner. Είναι λοιπόν ένα organizer το οποίο, παιδιά, εκτός από την τέλεια εμφάνισή του, είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι στην ουσία είναι σαν το κλασικό organizer που έχουμε. Θα σας πω όμως ότι δεν είναι έτσι, γιατί εάν δείτε στο τέλος του κάθε μήνα, έχει ένα monthly summary, δηλαδή πώς θα πήγαμε αυτό το μήνα, και ξεκινάει ο επόμενος μήνας όπου βάζουμε τους στόχους μας. Επίσης, πολύ ωραία σημεία είναι αυτό με τα ταξίδια που πήγαμε, τι είδαμε, και μπορείς να βάλεις special moments εδώ. Και monthly summary, δηλαδή μια περίληψη του μήνα, πώς εγώ αξιολογώ αυτό το μήνα, πώς πέρασε ο μήνας, τι έχω να διορθώσω, τι έχω να κάνω, τι έμαθα. Είναι πραγματικά φανταστικό, κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι φτιαγμένο. Και να ξέρετε ότι αυτό έχει μόνο 20 ευρώ και δίνετε με κάθε αγορά σας 1 ευρώ
Στο Άλμα Ζωής είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού. Οπότε συμβάλλεται και σε αυτό το έργο. Και γράφω πάντα με το στυλό μου που γράφει YouTube. Αυτό μου το έχει δώσει ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Το αγαπώ αυτό το στυλό, πραγματικά. Είναι ό,τι πρέπει. Αυτά λοιπόν ήταν τα πράγματα που είχα μέσα στην τσάντα μου. Πείτε μου κι εσείς με τι ταυτίζεστε από όλα, ή αν ταυτίζεστε με όλα, ή τέλος πάντων πώς οργανώνετε εσείς την τσάντα σας. Θέλω να μάθω η αλήθεια είναι, αν παίρνετε μεγάλες τσάντες, αν παίρνετε μικρές. Τι βάζετε μέσα, αν έχετε μωράκια βάζετε πράγματα για τα μωρά ή εξ ολοκλήρου έχετε την τσάντα του μωρού την ξεχωριστή. Αυτό το βίντεο λοιπόν ανέβηκε Τετάρτη, ήταν έκτακτο και φυσικά την Παρασκευή έχουμε το βίντεο του Q&A. Εσείς κάνετε ερωτήσεις και εγώ απαντώ και μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν που είναι πολύ σύντομα. Πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.